νόμου του κύριου Σιζόπουλου για κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να αλλάξουν στο ΓΕΣΥ. Πάμε στον πρόεδρο της Εταιρείας Οικογενειακών και Προσωπικών Γιατρών, ο κύριος Πολυνίκης είναι μαζί μας. Γιατρέ μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πολύ καλή ημέρα σας, καλή εβδομάδα στους τηλεθεατές σας. Ήρθε ο χειμώνας, σας βλέπω με τα σακάκια σας. Ξύπνησα πρωί, αλλά δεν ήξερα τι να ντυθώ. Είδατε, είναι αυτός ο καιρός, ένα περίεργο πράγμα. Αλλάζει το πρωί. Από μέρα της βέρας, πράγμα. Ναι, ναι. Δεν θα έρθει ο κύριος Πολυνίκης ποτέ στο στούντιο, φαντάζομαι. Το έχω πολύ χαμηλά. Κύριε Πολυνίκη, μου είναι όλοι με τα κασκόλ εδώ μέσα. Όχι, μπορώ να έρθω, μην ανησυχείτε. Πάρα πολύ ωραία. Μην μου τάζετε όμως, γιατί την επόμενη φορά θα είστε εδώ τέτοια ώρα. Δεν έχω πρόβλημα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε, κύριε Πολυνίκη μου, γιατί η πρόταση του κύριου Σιζόπουλου φέρνει και τους γιατρούς, τους προσωπικούς μέσα. Θα ξεκινήσω από το βασικό που λέει ότι ουσιαστικά θα πρέπει ο γιατρός να πληρώνεται με βάση την επίσκεψη και όχι με βάση τη λίστα του. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι τόσο ανορθόδοξο αυτό, γιατί? Αυτή η πρόταση, που δεν έχει ούτε λογική ούτε βάση. Εφόσον ο τρόπος αποζημίωσης των οικογενειακών γιατρών και με βάση τον νόμο, αλλά και με βάση το τι ισχύει στις χώρες οι οποίες έχουν το ίδιο σύστημα, είναι το λεγόμενο capitation fee ή κατακεφαλήν αποκοπή. Αν αυτό δεν εφαρμοστεί, τότε αλλάζει πλήρως η φιλοσοφία του ΓΕΣΥ. Οι προσωπικοί γιατροί δεν έχουν πρόβλημα, είτε τους επισκέπτονται και πληρώνουν επιτόπου ή πληρώνονται με το κομμάτι που λέμε, όπως συμβαίνει στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια ιατρική, ή πληρώνονται με το capitation fee. Η φιλοσοφία γύρω από το να πληρώνονται με το κατακεφαλήν εισόδημα έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, διότι δεν βλέπεις τον ασθενή σου ποτέ ως χρήμα να έρθει κοντά σου, αλλά τον βλέπεις ως τον πολίτη ο οποίος ψάχνει να βρει θέματα υγείας τα οποία τον απασχολούν. Οπότε η φιλοσοφία αυτή δεν γεννήθηκε σε 24 ώρες, γεννήθηκε πριν από πολλά χρόνια και εφαρμόζεται στις πιο αναπτυγμένες χώρες που έχουν συστήματα υγείας παρόμοια με τα δικά μας, όπως είναι το Βρετανικό, όπως είναι το Καναδικό, το Αυστραλιανό, το Σουηδικό κλπ. Τώρα, ακυρώνεται τελείως τις τροποποιήσεις που θέτει ο κύριος Σιζόπουλος, γιατί έχει αναφερθεί και στους προσωπικούς. Ναι, διότι έχει αναφερθεί κύριε Πολυνίκη μου, έχει αναφερθεί συγκεκριμένα στους προσωπικούς γιατρούς και την Παρασκευή που τον είχαμε και καλεσμένο εδώ, τον κύριο Σιζόπουλο είπε πολλά. Είπε και για το τι κάνουν οι προσωπικοί γιατροί, το τι δεν κάνουν οι προσωπικοί γιατροί. Αναφέρθηκε σε πάρα πολλά. Κοιτάξτε, τα συστήματα υγείας είναι πολύπλοκα και δύσκολα. Και δεν τα παίρνουμε ένα λακάρτ, τα κομματάκια εκείνα που μας βολεύουν και αφήνουμε τα υπόλοιπα. Διότι δεν είναι ούτε μενιούς εστιατόριων του σύστημα υγείας, ούτε παίζει με την υγεία του πληθυσμού, διότι η υγεία για να εξασφαλιστεί σε όλων των πληθυσμών είναι μεγάλη φιλοσοφία η οποία ξεκίνησε, να θέλετε, από την εποχή του Ιπποκράτη. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν ασχολούμαστε με θέματα που έχουν σχέση με την πολιτική υγεία, το health policy. Και επαναλαμβάνω ότι εάν επί παραδείγματι αυτό το οποίο εισηγείται ο κύριος Σιζόπουλος εφαρμοστεί, θα έχουμε τεράστια προβλήματα, γιατί δεν μπορεί ένας γιατρός, ο οποίος αποφάσισε να μείνει εκτός ΓΕΣΥ, ναι, να θέλει αλακάρτ, να επιλέγει από το ΓΕΣΥ ό,τι θέλει. Λέω ένα παράδειγμα. Εάν, παραδείγματος χάρη, να αποφασίσουμε και λένε ότι είναι και συνταγματικό δικαίωμα του πολίτη, λέει, να επιλέγει τον γιατρό της αρεσκίας του. Ναι, αλλά μέσα στο σύστημα υγείας θα τον επιλέγει. Εκείνοι οι οποίοι αποφασίσαν να μείνουν έξω, αποφασίσαν να μείνουν έξω. Είναι δικαίωμα τους απόλυτο. Το να μπουν μέσα, τότε γιατί να με δικαιούνται να χειρουργήσουν θέμα. Δηλαδή δεν είναι θέμα πλέον. Ανοίγουμε τις πόρτες και τους ασκούς του αιώλου, των ασκών του αιώλου, για πολλά άλλα πράγματα, τα οποία δεν μπορεί αργότερα να αντέξει το σύστημα, διότι θα έχει επίδραση πάνω σε όλη τη λειτουργία του συστήματος. Και όταν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι σε αυτό το σύστημα, πρέπει να μελετούμε ολοκληρωμένα πώς λειτουργεί το σύστημα,
και μετά να αποφασίζουμε τι θέλουμε να εισηγηθούμε για να αλλάξει. Επομένως, είμαστε κάθετα αντίθετοι με την αλλαγή αυτή, γιατί θα φέρει τα άνω κάτω μέσα στο Γενικό Σύστημα Υγείας και όπως όλοι το αντιλαμβάνονται, είναι να μπει από την πίσω πόρτα η ιδιωτική ασφάλιση, η οποία, επαναλαμβάνω, ασφαλίζει τον πολίτη ενώσο είναι υγιής και μπορεί να πληρώσει τα ασφάλιστρα του, και όταν ο πολίτης γίνει χρόνιος ασθενής, δεν τον ασφαλίζει και τότε που θα βρει την υγεία του θα επιστρέψει στο κράτος, το οποίο δεν θα μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Γιατρέ μου, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ποιες είναι οι στρεβλώσεις, ζώντας τώρα το ΓΕΣΥ αρκετό χρόνο, εσείς ως γιατροί, ποιες είναι οι στρεβλώσεις που αφορούν εσάς και ενδεχομένως να πρέπει να υπάρξει βελτίωση ή αλλαγή? Για παράδειγμα, γίνονται σκέψεις για επαναφορά σχεδιασμού αμοιβής προσωπικών γιατρών, ένα ποσοστό με βάση την αποδοτικότητα, το πόσο εξελίσσεται ένας γιατρός κτλ. Και θα σας βάλω στην ερώτηση και ένα μήνυμα που έχω λάβει από τηλεθεάτρια. Πού μπορεί να αποταθεί κάποιος που μπορεί να αρρώστησε νυχτερινές ώρες και Σαββατοκύριακα? Υπάρχει κάποιος που μπορεί να τους εξυπηρετήσει? Μη μου πείτε πρώτες βοήθειες στο Γενικό Νοσοκομείο. Προσωπικός γιατρός Σαββατοκύριακα δεν υπάρχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένω να ακούσω απαντήσεις. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Παρακαλώ. Είναι ένα από τα αιτήματα τα οποία έχουμε δώσει αρκετές φορές στον ΟΑΗ, αλλά είδαμε και τον Υπουργό την περασμένη εβδομάδα. Και του εισηγηθήκαμε ότι πρέπει σίγουρα και σύντομα να υπάρξει κάλυψη των πολιτών, των δικαιούχων, των ασθενών, αν θέλετε, μετά τις ώρες εργασίας των προσωπικών γιατρών. Γιατί είναι αυτονόητο ότι κανένας δεν μπορεί να εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Και εδώ είχαμε εισηγηθεί τουλάχιστον για την επαρχία Λευκωσίας ως πιλωτικό πρόγραμμα τα μεγάλα κέντρα, τα αστικά του ΟΚΙΠ, τις βραδινές ώρες και τις αργίες, Σαββατοκυρίακα και επίσημες αργίες, να στελεχώνονται εκ περιτροπής από τους προσωπικούς γιατρούς οι οποίοι είναι στην περιοχή, ένας κάθε βράδυ, δύο κάθε βράδυ, ανάλογα με τις ανάγκες, ούτως ώστε να καλύπτεται αυτή η αδυναμία, αν θέλουμε, του συστήματος, και είναι όντως μια αδυναμία η οποία έπρεπε να λυθεί από την αρχή. Γιατί? Με το να μην έχουμε το βράδυ και τις επίσημες αργίες υπηρεσίες που να καλύπτουμε τις ανάγκες των πολιτών, τότε και οι προσωπικοί γιατροί συνεχώς απασχολούνται τα βράδια με τα τηλέφωνα τους, διότι ο πολίτης θα τον πάρει ο δικαιούχος και θα τον ρωτά πολλά πράγματα, και η ώρα 10 και η ώρα 11 και η ώρα 12 τα μεσάνυχτα μας ξυπνούν πολλές φορές, να μην πω πρωινές ώρες. Επομένως θα εκλείψει και αυτό. Αλλά και οι πρώτες βοήθειες του νοσοκομείου Λευκωσίας, οι οποίες είναι υπερπλήρης συνεχώς, θα αποσυμφορηθούν από τέτοιες περιπτώσεις ασθενών που μπορούν να λυθεί το πρόβλημα τους στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας και θα ασχολούνται πράγματι με τα accident and emergency, με τα ατυχήματα και τα επίγοντα περιστατικά για τα οποία είναι εντεταλμένοι. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε ότι και στα άλλα νοσοκομεία τα οποία είναι συμπεμπλημένα με τον ΟΑΗ, θα πρέπει αργά ή γρήγορα να υπάρξει τμήμα πρώτων βοηθειών. Μάλιστα. Τώρα, στο άλλο, σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό αμοιβής των προσωπικών γιατρών. Κοιτάξτε, ο τρόπος αμοιβής το 70-30 δεν είναι μόνο στην υγεία, είναι σε πολλούς οργανισμούς, είναι ένα κίνητρο στους εργαζόμενους να βελτιώσουν την παραγωγικότητα. Μάλιστα. Και την ποιότητα τους. Δεν έχουμε τίποτε εναντίον αυτής της πρότασης. Είμαστε υπέρ της, αλλά είναι ένα θέμα από που θα ξεκινήσει η αποζημίωση. Δηλαδή θα έρθουν να μας κόψουν λεφτά για να μας τα δώσουν ξανά πίσω για να είμαστε καλύτεροι. Επομένως, πρέπει να εμείς το ζητήσαμε να καθίσουμε, να το κουβεντιάσουμε, να το συζητήσουμε. Τα κίνητρα τα οποία θέλουν να εισάξουν στο ΓΕΣΥ δεν είναι τόσο απλά όσο νομίζουμε, και είναι και τόσο ωραίο να τα εισάξουμε, γιατί έχουν άμεση σχέση με την πρόληψη. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Ναι. Αν στη λίστα των ασθενών μου τώρα έχω 100 άτομα τα οποία είναι από 50-55 και άνω, και εδώ ότι δεν έχουν έρθει στο ιατρείο για ένα χρόνο, δύο χρόνια. Μάλιστα. Τότε ένα κίνητρο είναι να τους καλέσω εγώ να έρθουν,
για να ερευνήσω την πίεση του σε παραδείγματι, διότι ένα μέρος από αυτούς θα έχει κρυφή υπέρταση την οποία θα βγάλουμε στην επιφάνεια και γνωρίζουμε ότι είναι ο silent killer η υπέρταση, ο σιωπηρός δολοφόνος, άρα βοηθώ τον ασθενή μου. Μπορούμε να καλέσουμε τους διαβητικούς και να τους εξηγήσουμε για τα μάτια τους επί παραδείγματι και τους αποστείλουμε σε έναν οφθαλμίατρο για να ελέγξουν το πυθόν του ματιού, να αποφύγουμε την τύφλωση και ούτω καθεξής. Εξαρτάται ο καθένας τι εννοά κίνητρα. Γι' αυτό είναι τόσο μεγάλο το κεφάλαιο που δεν μπορεί να το λύσουμε σε δύο λεπτά και να πούμε να ορίστε τα κίνητρα. Πρέπει να κάτσουμε κάτω. Δεν θα τετραγωνίσουμε εμείς την ταχυνότητα. Υπάρχει σε άλλες χώρες πολύ πιο προοδευμένες από εμάς τα κίνητρα τα οποία δίδουν στους προσωπικούς γιατρούς και μπορούμε από εκεί να επιλέξουμε αυτά τα οποία θα ισχύουν όσο το δυνατόν περισσότερο ή να είναι πιο κοντά προς τις κυπριακές πραγματικότητες, διότι κάθε χώρα έχει διαφορετικές πραγματικότητες. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ μου, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε, εννοείται.